κύριος Ανδρέας Ξανθός. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για 18 λεπτά. Καταρχήν μια νομοτεχνική βελτίωση που αφορά την συμπλήρωση της επικεφαλίδας του νομοσχεδίου. Επίσης να πω ότι δεν γίνονται αποδεκτές οι βουλευτικές τροπολογίες. Και να μου επιτρέψετε να κλείσω. Είμαστε λίγοι, έχει περάσει πολλή ώρα, αλλά επιτρέψτε μου μερικές επισημάνσεις. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία ρύθμιση, με μία σύμπραξη καινοτόμα ανάμεσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και σε ένα κοινοφελές ίδρυμα. Είναι μία επένδυση στη δημόσια περίθαλψη αυτή η δωρεά. Έρχεται να ενισχύσει ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο υλοποιήθηκε με πολύ κόπο και με πολύ μεγάλη δυσκολία όλα αυτά τα χρόνια, ένα πολιτικό σχέδιο που έλεγε καθολική κάλυψη, εγγυημένη πρόσβαση στον ασφάλιση των πολιτών στο σύστημα υγείας, ενδυνάμωση του ΕΣΥ, ηθικοποίηση του συστήματος υγείας, κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Αυτό ήταν το πολιτικό σχέδιο. Και αυτές οι δωρεές πραγματικά ενισχύουν τη λειτουργικότητα του ΕΣΥ, βελτιώνουν τις υπηρεσίες, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Το ερώτημα είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, το εξής. Υπάρχει ένα πολιτικό ερώτημα. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία? Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε περισσότερους ανθρώπινους και υλικούς πόρους στο δημόσιο σύστημα υγείας? Ή, όπως λέει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, θα περιορίσουμε στο ελάχιστο δυνατό τη στήριξη του ΕΣΥ και θα αγοράζουμε υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα? Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε αξιοποιώντας διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία σε ένα πλάνο μεγάλης αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών και του εξοπλισμού του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, που όπως είπε και ο Παύλος προηγουμένως, αυτά τα χρόνια ανέρχεται στα 220-230 εκατομμύρια ευρώ με δημόσιους πόρους και με τη συνέργεια φυσικά και ιδιωτικών ιδρυμάτων και δωρεών? Ή θα βάλουμε ιδιωτικές εταιρείες στο σκληρό πυρήνα του ΕΣΥ για να τους δώσουμε ζωτικό χώρο για να έχουν κέρδη? Δηλαδή θα βάζει το δημόσιο σύστημα υγείας, τα κτίρια, τους ανθρώπους και την πελατεία, και ο ιδιωτικός τομέας θα βάζει τα μηχανήματα και θα βγάζει λεφτά. Αυτό μας λέει η Νέα Δημοκρατία, για να καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος τι σημαίνει αυτό, αυτή η παρέμβαση. Και βεβαίως αυτή η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας δεν απαντά στο κρίσιμο πρόβλημα του συστήματος υγείας, που επιτρέψτε μου να πω δεν είναι τόσο οι ανεπαρκείς υποδομές και ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, ο οποίος ήδη και αυτά τα χρόνια μέσα στην κρίση έχει αναβαθμιστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και έχουμε πλέον σύγχρονα διαγνωστικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Αυτή η παρέμβαση με τα PET-CT καθιστά το δημόσιο τομέα για πρώτη φορά να υπερέχει αισθητά από τον επιχειρηματικό ιδιωτικό τομέα στη σύγχρονη τεχνολογία. Λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο οι υποδομές και ο εξοπλισμός. Το μεγάλο πρόβλημα του συστήματος υγείας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι η επάρκεια γιατρών, νοσηλευτών, άλλων επαγγελματιών υγείας, εξειδικευμένων ανθρώπων, καλά καταρτισμένων, οι οποίοι θα μπορούν να παρέχουν καλές υπηρεσίες. Αυτός είναι ο καθοριστικός παράγοντας στο τελικό προϊόν που είναι ποιοτικές υπηρεσίες. Και εδώ η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι τραγική. Ουσιαστικά ζητά να επανέλθουμε στην πιο σκληρή φάση της μνημονιακής περίοδου στο θέμα της τελέχωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτό το 1:5 είναι μια παλινόρθωση του πιο σκληρού μνημονιακού πλαισίου αυτής της απόλυτης ιδεολειψίας που υπήρχαν και στους δανειστές και στο Δουνουτού, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν είναι παραγωγικό και αποδοτικό, δεν αξίζει τον κόπο να το στηρίζουμε, πρέπει να το αφήσουμε να λειτουργεί ίσα-ίσα
για τους πιο περιθωριοποιημένους και αποκλεισμένους, και εδώ έχουμε ένα υπερανεπτυγμένο ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, γιατί να μην τον αξιοποιήσουμε, γιατί να μην του δώσουμε τη δυνατότητα να βγάλει λεφτά μέσα από τις ανάγκες των ανθρώπων και από τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να παρέχει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι που σήμερα δουλεύουν στο ΕΣΥ, που είναι όντως κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, πιεσμένοι εργασιακά, συμπιεσμένοι μισθολογικά, και που αυτά τα χρόνια έβαλαν πλάτη ακριβώς επειδή κατάλαβαν ότι το πολιτικό μας σχέδιο ήταν να στηριχθεί και να ενδυναμωθεί η δημόσια περίθαλψη και όχι να χαρίσουμε τα φιλέτα της στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ακριβώς μας λέει η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική υγείας όμως δεν είναι μόνο η ενίσχυση των υποδομών και η προσλήψη των ανθρώπων και η προσλήψη προσωπικού. Πολιτική υγείας είναι και ένα πλέγμα μεταρρυθμιστικών αλλαγών και παρεμβάσεων που οδηγούν στην καλύτερη φροντίδα, στην ποιοτικότερη φροντίδα, οδηγούν σε αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, καθολικότητα, ισότητα, αποτελεσματικότητα. Και εκεί, επιτρέψτε μου να πω, ότι κάναμε πολύ σημαντικά βήματα αυτά τα χρόνια. Μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχει και στην αναφορά της Κομισιόν ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική παρέμβαση που πρέπει να προχωρήσει. Αναδιοργάνωση της επίπουσας ιατρικής. Μεταρρύθμιση στο πεδίο του φαρμάκου, των προμηθειών. Ακόμα και για τη διαχείριση αίματος, προχθές στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας παρουσιάσαμε ένα σχέδιο ασφαλούς και κεντρικοποιημένης διαχείρισης για να μπορούν και οι πολυμεταγγιζόμενοι και όσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη επίγουσας μετάγγισης να αισθάνονται ασφαλείς ότι υπάρχει με την ευθύνη του δημοσίου αίμα υψηλής ποιότητας, καλά ελεγμένο και ισόρροπα κατανεμμένο σε όλη τη χώρα. Δημόσια υγεία. Έμφαση στην πρόληψη και στην προαγωγή υγείας. Για πρώτη φορά υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική. Το σύστημα υγείας, το έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, ήταν πολύ νοσοκομείο-κεντρικό και αποκλειστικά επικεντρωμένο στην αντιμετώπιση ασθένειας. Παρεμβάσεις για τη φροντίδα μετά το νοσοκομείο. Ενίσχυση των δημόσιων κλινών αποκατάστασης. Είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε 11 κεφιά πόλεις της χώρας. Ανακουφιστική φροντίδα. Έχουμε μια πρώτη καταγραφή αναγκών και πάλι εκεί με την συνδρομή και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προχωρούμε στο επόμενο διάστημα ένα σχέδιο δράσης. Κοινοτική ψυχιατρική, εγκατάλειψη του ασυλικού μοντέλου. Πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, οι τελευταίοι ασυλοποιημένοι ασθενείς στο νοσοκομείο της Τρίπολης, στο παλιό ψυχιατρίο της Τρίπολης, μεταφέρθηκαν είτε σε ξενώνες είτε στη νέα ψυχιατρική κλινική που λειτουργεί στο νομαρχιακό νοσοκομείο. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Έμφαση στη μείωση της βλάβης, αλλά και στην πρόληψη, στην υποκατάσταση, στην προσπάθεια απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης και μέσα από μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης όπως η κοινωνική συνεταιρισμή ένταξης. Στρατηγική για τον καρκίνο. Εθνικό Ινστιτούτο για τις Νεοπλασίες, πρώτη φορά στη χώρα. Έχουμε τη δυνατότητα μιας εποπτείας από το δημόσιο όλης της πολιτικής για τον καρκίνο, από την πρόληψη μέχρι τη φροντίδα τελικού σταδίου. Αυτό είναι ένα προοδευτικό, ένα αριστερό πολιτικό σχέδιο, που έχει στόχο να μειώσει και να εξαλείψει τις ανισότητες. Το άλλο πολιτικό σχέδιο είναι ένα αγοραίο πολιτικό σχέδιο, ένα σχέδιο που δίνει χώρο στην ιδιωτική κερδοσκοπία και μάλιστα στην κρατικοδίαιτη ιδιωτική κερδοσκοπία και το οποίο διευρύνει τις ανισότητες, δημιουργεί αποκλεισμούς. Αυτό διακυβεύεται, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτές τις εκλογές. Θα συνεχιστεί η πολιτική της εγγυημένης κάλυψης των ασφάλειας των ανθρώπων, ναι ή όχι? Θα συνεχιστεί η πολιτική της στήριξης και αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο έχει τα προβλήματά του, έχει τις δυσκολίες του, αλλά είναι όρθιο, είναι αξιόπιστο, επιβίωσε μέσα στην κρίση, άντεξε τις πιέσεις της λιτότητας και τις αιμονές του δουνουτού.
Θα συνεχιστεί η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Θα προχωρήσει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού με μια νέα κουλτούρα, με μια νέα φιλοσοφία, μέσα από αποκεντρωμένες δημόσιες δομές. Ή θα έρθει κάποιος που θα βάλει χ, όπως έχει υποθεί από αυτό το βήμα. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση εξυγείας στον χώρο του φαρμάκου για να έχουμε μια βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική που να εγγυάται την πρόσβαση των ανθρώπων στα αναγκαία φάρμακα, είτε αυτά είναι φάρμακα καινοτόμα, ακριβά και σύγχρονα και αποτελεσματικά, είτε φάρμακα καθημερινής χρήσης, τα οποία πρέπει να παραμείνουν στην αγορά. Χωρίς περιθώρια διαπλοκών θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια ηθικοποίησης του συστήματος υγείας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κρίσιμα πολιτικά διακυβεύματα και επιτρέψτε μου να κλείσω λέγοντας το εξής. Οι μεγάλες παρατάξεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεγάλη παράταξη, με τη στήριξη της κοινωνίας όλα αυτά τα χρόνια, οι μεγάλες παρατάξεις, ακόμα και αν ιτηθούν σε κάποια χρονική στιγμή, έχουν τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν, να αναδιοργανωθούν και να επανακάμψουν. Και αυτό θα γίνει και στις επόμενες εκλογές. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, και πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες αυτό, είναι πραγματικά ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, η οποία κυριάρχησε στα μεταπολιτευτικά χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτός είναι ο κορμός και σήμερα, έχοντας πάρει το μήνυμα των εκλογών, των ευρωεκλογών, με ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της κοινωνίας και τις δυσκολίες των ανθρώπων, με ψηλά το κεφάλι για αυτά που με περηφάνεια καταφέραμε αυτά τα δύσκολα χρόνια, με καθαρό βλέμμα, γιατί δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα και ξέρουμε ότι δεν χρωστάμε σε κανένα και ξέρουμε ότι η φαυλότητα στο πολιτικό σύστημα και στην πολιτική ζωή έχει πολιτικό ονοματεπώνυμο, το οποίο δεν περιέχει το δικό μας τον πολιτικό χώρο, θα μιλήσουμε με ειλικρίνεια στους ανθρώπους, θα τους εξηγήσουμε το πολιτικό μας σχέδιο, θα παρουσιάσουμε τη διακινδύνευση που υπάρχει από το πολιτικό σχέδιο της δεξιάς και νομίζω ότι για άλλη μια φορά θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη σου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Ξανθό.